Και πώς το έλεγε ο κύριος Λύκος, ρε παιδί μου, ο διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάς, πώς το έλεγε, ότι εδώ η ερημοποίηση της γης και η εγκατάλειψή της θα πάει σε απαλωτρίωση από μεγάλες εταιρείες που αγοράζουν τη γη, την κρατάνε και οδηγούν την αγροτική παραγωγή σε έλεγχο, αφανισμό βεβαίως για αυτούς που θα τους μετατρέψουν σε εργάτες και τους μεγαλοαγρότες, αυτούς που παίζουν με πάκατα ευρώ και δεν τρελαίνονται. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα σας. Να σου πληρώσω βέβαια ότι εδώ πάμε να δημιουργήσουμε ένα, θα φύγω από το προκαριάτο, αλλά ένα νέο είδος νεοπρολετάριου γης. Θα τον παίρνεις και θα είναι, γι' αυτό και βλέπετε κάνουμε διάφορες εισαγωγές από χώρες της Ασίας κτλ. Θέλουμε ουσιαστικά να διώξουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλλοιείς από αυτό που έχουν μάθει τόσα χρόνια να κάνουν. Αδιαφορώντας για την επιστημική επισφάλεια που αυτό θα επιφέρει. Ίσως γιατί από πίσω είναι μεγάλες αγρομπίζνες, είναι μεγάλες big farms, όπου ουσιαστικά σύμφωνα με τον Kissinger σου λέει ότι άμα έλεξω την τροφή θα έλεξω ολόκληρο τον κόσμο. Το θέμα είναι όμως ότι ζούμε σε έναν πλέον πολυπολικό ή διπολικό κόσμο που αυτά τα πράγματα αλλάζουν και δεν ξέρω κατά πόσον ουσιαστικά εμείς στις Δύσεις πυροβολούμε τα πόδια μας. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, υπήρχε ένα άρθρο. Λοιπόν, στη Βουλή υπήρχε ένα άρθρο, το λεγόμενο 163, αν θυμάστε, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί μετονομασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Μάλιστα. Θυμάστε αυτό? Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό τι έλεγε μέσα? Περιλάμβανε και διάταξη σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλωτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης εφόσον έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης αυτού. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, θα σου διαβάζω μοταμό, η απαλωτριωμένη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% επί του συνόλου γηπέδου εγκατάστασης. Δηλαδή θα απαλωτριώνουν και γιες οι οποίες γυπνιάζουν με αυτούς τους σταθμούς. Και εδώ πέρα το όλο θέμα ήταν αν το 20% θα πάει στο 2%. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Ήδη ο Νταβός αποφασίστηκε ότι πρέπει να μειωθεί η αγροτική, η κτηνοτροφική και η αλευτική παραγωγή στο 60%. Τώρα πρόσφατα. Πρόσφατα έγινε αυτό. Και αυτό είναι και σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό βλέπετε και αντιδρούν οι αγρότες. Ναι, και σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή αρχίζει και έχει εκλογικό αντίκτυπο, αρχίζουν με πρώτο τον Μακρόν από τη Σουηδία, όχι μέσα από τη Γαλλία. Ακριβώς. Να λέει εξαιρέσεις τώρα στην ΚΑΠ. Κοιτάξτε όμως, κύριε Λύκο, επειδή θέλω να σταθούμε λίγο. Οι αγρότες κάτι σηματοδοτούν. Το αγροτικό, μάλλον, είναι, θα έλεγε κανείς, η θριαλίδα. Οι αγρότες στην Ευρώπη βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποίησεις. Το Παρίσι σε πολιορκία. Η Γερμανία επίσης σε πολιορκία. Μπορεί να μην μπαίνουν στο Βερολίνο, αν δείτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Το Βέλγιο. Η Βαρσοβία για τις ουκρανικές αθρώες εισαγωγές. Η Σλοβακία. Η Ιταλία. Η Ιρλανδία έρχεται. Κοιτάξτε, αυτό δείχνει από τη μια το πολιτικό σύστημα να αντιδρά. Από την άλλη, με πρόσχημα τα καιρικά φαινόμενα, οι γραφειοκράτες των Βρυξελών υιοθετούν ακρίτως κάθε τρελό ακραίο σενάριο. Και όπως λέτε εσείς, πράγματι πιέζουν για να μειωθεί η αγροτική και ζωική παραγωγή. Εκεί είναι το κλειδί εδώ. Μα αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια βίαιη υφαρπαγή γης, η οποία θα γίνει είτε με πυρκαγιές, είτε με διάφορα νομοσχέδια, είτε ουσιαστικά οθώντας αυτούς που τόσα χρόνια είχαν σχέση με τη γη, με τον πρωτογενή τομέα, σε εξαθλίωση. Ναι, αλλά υπάρχουν πια. Ναι, αλλά κύριε Λύκο, όταν οι πολιτικοί θύνοντες διατάζουν τους ακολούθους να αυτοκτονήσουν ομαδικά για να σωθούν, και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Πώς θα πιστεί δηλαδή ο Γάλλος ή ο Έλληνας παραγωγός γάλακτος και τυριού πως πρέπει να σταματήσει να παράγει για να μην επηρεαστεί το κλίμα και να εισάγει γάλα σε σκόνη από την Αργεντινή, ή οι κτηνοτρόφοι να σφαγιάζουν τα ζώα τους για να τρώμε τεχνητό κρέας 3D και έντομα χάρη του κλίματος? Με συγχωρείτε, αυτά είναι τρελά πράγματα. Θα τους απαξιώσουν, κύριε Σαχίνη, θα τους απαξιώσουν. Αυτό είναι ένας νεοφιλελευθερισμός υφαρπαγής γης, ο οποίος ξεκινάει από τα Airbnb που βλέπουμε, που θα μπορούσε άμεσα να έχει σταματήσει, να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες, και επεκτείνεται σε όλη την Ήπεθρο, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
και εκεί ειδικά όπου υπάρχουν πιο, είναι οι πιο έφορες γης. Από εκεί θα ξεκινήσει. Όταν εσένα σε απαξιώσουν, πώς θα αντισταθείς και πόσο θα αντισταθείς. Μα... Αν γίνει βέβαια πανευρωπαϊκά μέσα από συλλογικότητες, εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός τώρα έχουν συσκέψεις επί συσκέψεων και ο ένας κατηγορεί τον άλλον, όχι δεν φταίω εγώ, φταίω ο άλλος. Αντικαταστούν το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που οι ίδιοι διόρισαν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί υπήρχαν λέει υπόνοιες για επεξαιρέσεις και ούτω καθεξής. Εργά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, πείτε μου, σε μια περιφέρεια της Ελλάδας, την Κρήτη για παράδειγμα που είστε εσείς. Αν υπάρχει μια μελέτη η οποία να λένε ότι μετά από 3 χρόνια εμείς θέλουμε η αγροτική παραγωγή πρωτογενή τομέα, αλληλεία, κτηνοτροφία να είναι τόσο επί της 100 επί του εισοδήματος. Δευτερογενή τομέα, τόσο της 100. Τριτογενής τομέας υπηρεσίες, τόσο της 100. Υπάρχει αυτό. Ρωτήστε το παρακαλώ από την περιφέρειά σας, ρωτήστε το σε οποιαδήποτε περιφέρεια. Δεν υπάρχει αυτό. Απλά υπάρχει, παίρνουμε χρήματα ανάλογα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποια είναι οι λεγόμενες δαπάνες οι οποίες είναι οι προτινόμενες, δηλαδή αυτές που εγκρίνονται εύκολα. Τι είναι, οτιδήποτε έχει να κάνει για ψηφιακή τεχνολογία. Τις προάλλες στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, να σας πω το εξής. Εν ώρα κινητοποιήσεων αγροτών, φέρνουμε πρόγραμμα γύρω στο 1,5 εκατομμύριο σε σχέση με ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή θα βάζαμε βροχόμετρα, πεχάμετρα, οτιδήποτε φυσικά καταψηφίσαμε εμείς. Αλλά την ίδια στιγμή που δεν είχαμε κάνει συνάντηση με τους αγρότες, θα τους πούμε ποια προβλήματα έχετε. Έχετε ρεύμα, μπορείτε να το πληρώσετε το ρεύμα. Δηλαδή τις πουλούσαμε πάντα σπάνι όταν δεν είχαν να φάνε ψωμί. Ξέρετε, διαφορά. Εγώ θέλω να το δω και λίγο πιο πρακτικά και θα πάμε και στη μεγάλη εικόνα. Επειδή εδώ οι τραπεζίτες είπαν ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικός. Έλα που δεν προκύπτει και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν συνέπεια αυτό το πράσινο, λέω εγώ, πληθωρισμό. Διότι ο Ευρωπαίος καταλαβαίνει πια ότι όλη αυτή η σύνδεση της δίθεν προστασίας του περιβάλλοντος, για τις βόμβες δεν λένε κουβέντα και τη μόλυνση, με τους φόρους, όπως την οικονομία. Όπως το φάρμακα, προσέξτε κάτι άλλο που σας λέω. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Δεν λέμε τίποτα για μείωση φωτοφαρμακών, λέμε μόνο για μείωση στην κατανάλωση νερού, έλεγχο. Μάλιστα. Προσέξτε λίγο τι σας λέω. Δεν λέμε τίποτα για έλεγχο φυτοφαρμάκων. Ξέρετε, ο αγρότης το έχει αντιληφθεί ότι όταν μιλάνε για περιβάλλον εννοούν φόρους. Αυτούς πληρώνουμε στην ουσία της πράσινης μετάβασης και την ίδια στιγμή έχετε μια συνολική αναπροσαρμογή και μέσα από την ΚΑΠ όλης της παραγωγικής δραστηριότητας. Τώρα ελάτε στη μεγάλη εικόνα. Άρα, τι γίνεται εδώ? Δηλαδή δεν μπορεί να τρελάθηκε ο αγρότης στο Παρίσι να πηγαίνει να πετάει, με συγχωρείτε τώρα, τα σκατά από τις αγελάδες, θα το πω ακριβώς, όχι σικ, περιτώματα, μες στο Παρίσι. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι θέλει να πει. Έχει φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Κοιτάξτε να δείτε, όταν σε 165 χώρες έχουμε σχεδόν 175% αύξηση ουσιαστικά των βασικών προϊόντων, αυτών των αγροτικών προϊόντων, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό είναι κατευθυνόμενο. Σημαίνει δηλαδή, εδώ για να καταλάβετε, ο πληθωρισμός είναι πολύ μεγαλύτερο στα νοπά προϊόντα που έχουν υποτίθεται λιγότερες εισρωές από ό,τι στα βιομηχανοποιημένου τύπου. Άρα, πού θα μας πάνε ουσιαστικά? Θα μας πάνε σε έναν έλεγχο της τροφής, αλλαγή καταναλωτικού μοντέλου που λέγαμε κάποτε, αλλά και παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους του 2050. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχουμε νέα παράγωγα στην αγορά. Ελάτε, αγοράστε όλοι παράγωγα. Εγώ κάνω μια startup γιατί συνθέτω 3D κρέας ή οτιδήποτε. Αγοράστε εσείς κτλ. Για να μπορέσω να αναμοχλέσω το χρήμα, για να μην έχω bank run. Και το χρήμα αυτή τη στιγμή, τα παράγωγα, κύριε Σαχίν, έχουν φτάσει 2,4 τετράκις δολάρια. Δηλαδή, θέλουμε άλλους 2 πλανήτες για να τους καλύψουμε, για να τα καλύψουμε αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα σκάσει, είναι μια φούσκα. Και κάθε φορά λοιπόν εμείς πρέπει να επινοήσουμε κάτι καινούριο σε βάρος της ανθρωπότητας, σε βάρος της βασικής παραγωγικής διαδικασίας. Μην ξεχνάτε πώς μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ τότε. Μα τι να ξεχάσω. Με συγχωρείτε, εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε 2 πράγματα. Βεβαίως το άλλαξε μετά. Ότι πρώτον είναι υποκινούμενοι οι αγρότες από κομματικούς χώρους. Και το δεύτερο, ότι έχουν βγει να διαδηλώσουν για τις συνέπειες κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, δεν είπαν καν την αλήθεια για τις πολιτικές στο όνομα της κλιματικής μετάβασης που έχουμε αποφασίσει.
Γι' αυτό διαδηλώνουν οι αγρότες. Η κλιματική μετάβαση, σας λέω και πάλι, κλιματική μετάβαση, αν δεν υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση και κυρίως αν δεν βρεθεί το χρήμα. Εμείς χρειαζόμαστε περίπου 1/3 με το μισό ΑΕΠ αυτή τη στιγμή, μέχρι το 2050. Ποιος θα τα δώσει αυτά τα χρήματα? Ποιος θα τα δώσει? Για η Ευρώπη χρειάζεται 1,5-3. Για ποιος θα τα δώσει? Για ποιο λόγο? Για τα μοντέλα για που είναι. Για την πράσινη μετάβαση. Μάλιστα, που βασίζονται σε μοντέλα. Για κάποιες εταιρείες οι οποίες θα πλουτίσουν, ναι. Ή για κάποια projects τα οποία πρέπει να ικανοποιηθούν. Σας λέω και πάλι, μιλάνε όλοι για ψηφιακή μετάβαση. Προσέξτε, εδώ υπάρχει. Προσέξτε ένα τρομερό πράγμα. Δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος και δεν το λένε κιόλας. Για κάθε 1 TB εγώ που θα θέλω για την ψηφιακή μετάβαση, εντάξει, θα θέλω γύρω στο 1,5% περισσότερη ενέργεια. Και από πού θα τη βρω αυτή την ενέργεια? Κύριε Λίκο, να άρα, σας πω κάτι. Θα πρέπει εγώ να καλύψω μάλιστα το 25% της Ελλάδας, της έκτασης Ελλάδας, με ΑΠΕ. Το αντιλαμβάνεστε? Και τι θα τρώμε μετά? Και πάλι δεν θα είμαι σίγουρος όσο είναι στοχαστική η ενέργεια αυτή. Αλλά κοιτάξτε εδώ τώρα. Εάν πραγματικά τους είχε πιάσει τόσο κόψιμο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση από το ανθρώπινο αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό χώρο, λέω εγώ, αντί αυτή τη μούρλα και το αμόκ των πανάκριβων ηλεκτρικών με πολλά προβλήματα, για τα που λέμε και εδώ στην Κρήτη, δεν στήριξαν ενιαία με πακτολό χρημάτων των ίδιων που ρίχνουν για την πράσινη μετάβαση και τα πράσινα οχήματα, καλές δημόσιες συγκοινωνίες, πυκνό δίκτυο σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο? Δεν και υπάρχει αυτό. Πώς? Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι outsourcing. Γιατί αν θέλανε πράσινη μετάβαση, κύριε Σακίνη, να σας πω και κάτι άλλο. Θα είχαν παντού σιδηροδρομικά δίκτυα. Δεν θα είχαν αυτοκινητόδρομους. Αλλά τι θέλαμε? Θέλαμε αυτοκινητόδρομους να τις κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες, ή θυγατρικές αυτών, προκειμένου να πουλάμε αυτοκίνητα. Μάλιστα. Και τώρα ξαφνικά που τελειώσαμε, μας λένε όχι, δεν θα μπορείς εσύ να κινείς το αυτοκίνητό σου, γιατί εμείς θα πήραμε τα λεφτά. Θα πάω στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Γιατί αυτό είναι το νέο project. Θέλω να δω βέβαια που θα βρούνε πρώτες ύλες, λίθιο κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν θέλανε να κάνουν ένα οικολογικό δίκτυο στην Κρήτη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας προαστιακός από τα Χανιά, να σου πω και έτσι, μέχρι τη Σιτία? Και το Λασίθι. Γιατί δεν έγινε ποτέ? Γιατί δεν μπήκε ποτέ στο τραπέζι? Ξέρετε πόσο φθηνότερα θα μπορούσαν να μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα των Κρητών? Γιατί αλλού είναι τα γιατί πακέτα. Γιατί δεν μιλάμε για κατάργηση των διοδίων? Κατάργηση των διοδίων για μεταφορά πρωτογενών προϊόντων. Κατάργηση των διοδίων. Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτό? Κατάργηση των διοδίων. Μπορώ εγώ δηλαδή που είμαι παραγωγός να κοιτάω προκειμένου να σου φέρω φτηνό το προϊόν από το χωράφι στο πιάτο και να με έχεις με διόδια, να με έχεις με μεσάζοντες, να με έχεις με ΦΠΑ, να με έχεις με τα διάφορα πώς που μου παρακρατούν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν βγάλει το τελευταίο χρόνο, κύριε Σαχίνη, 6 δις και άλλα 3 δις από το σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Λέει ο φίλος από την Αθήνα, ρωτήστε τον κύριο Λίκο, αφού σας θυμίσω πρώτα ότι την εποχή του μεγάλου λοιμού στην Ουκρανία, Σοβιετική Ένωση, όλο το διατροφικό πρόβλημα λοιμός ξεκίνησε από τους γκουλάκους, δηλαδή τους μεγάλους ιδιοκτήτες που κατήχαν την πλειοψηφία των εδαφών και ό,τι παράγονταν στην ιδιωτική τους γη άφηναν να βγουν τα τρόφιμα προς τα έξω αν ήθελαν, όταν ήθελαν και φυσικά στην τιμή που ήθελαν. Και κυρίως παρήγαγαν ό,τι ήθελαν οι ίδιοι. Η ερώτηση είναι, πάμε κατά τον κύριο Λίκο σε μια ίδια εποχή λοιμού σημερινών σύγχρονων μεγαλογκουλάκων, αφού η συγκεντροποίηση της γης ξαναγυρνάει σε μια ισχνή μειοψηφία του πληθυσμού τους λεγόμενους βιομηχάνους γης? Δηλαδή θα τρώτε ό,τι θέλουμε εμείς στην τιμή που θέλουμε εμείς? Ακριβώς. Θα τρώτε ό,τι θέλουμε εμείς στην τιμή που θέλετε εσείς. Εσείς θα είστε ουσιαστικά προλετάριοι γης. Εμείς θα ελέγχουμε ακόμα και τα πρωτογενή παραγωγικά μέσα και συνεπώς θα ελέγχουμε όλη την ανθρωπότητα. Και εσύ θα τρως αυτό που θα σου δίνω. Γιατί εσύ θα είσαι φτωχός. Γιατί δεν θα μπορείς να γίνεις πλούσιος. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να είσαι συμμορφωμένος σύμφωνα με παγκόσμιες διατάξεις σε σχέση με το τι εκπέμπεις, τι κάνεις κτλ. Αναφορικά με την προσπάθεια που κάνεις για να λυθεί αυτό το πρόβλημα της λεγόμενης κλιματικής κρίσης. Αυτό είναι το όλο θέμα. Αυτά δεν τα λέω εγώ κιόλας. Αυτά υπάρχουν διάφορες επιστημονικές δημοσίευσεις από το 2007-2008, όπου τότε παρατηρήθηκε αυτή η νεοφιλελευθερωποίηση ακόμα και στην αγορά γη. Και αυτό τώρα είναι πιο παγκοσμιοποιημένο.
Δεν είναι ότι κάποιος οικοδομικός συνεταιρισμός παίρνει μια περιοχή, για παράδειγμα, στα Άγραφα. Όχι. Εδώ είναι ότι τα παίρνουμε όλα. Το καταλαβαίνετε. Και μέσα φυσικά από τον έλεγχο του νερού. Τι έχει κάνει τελευταία, ότι δεν έχουμε νερό. Δεν μπορούμε να έχουμε νερό. Άρα θα πρέπει να μπούμε σε μια διαχείριση. Πώς γίνεται αυτή η διαχείριση? Μέσα με ΔΗ. Δηλαδή περιφέρειες με ΔΗ. Δηλαδή ιδιώτες. Ποιος θα έχει το software? Ο ιδιώτης, όχι η περιφέρεια. Οπότε εγώ θα σου λέω, κύριε Σαχίνη μου, για να κάνετε παραγωγή πατάτας χαλάσετε πολύ νερό ή καρπούζιου. Σκεφτείτε την Κρήτη χωρίς νερό. Ναι, που είναι η πρώτη παραγωγική δύναμη σε καρπούζι. Ξέρετε, δεν το σερβίρουν έτσι προς το παρόν. Το σερβίρουν και πατάνε πάνω στην ανάγκη για ενιαία διαχείριση που είναι καλό να υπάρχει των υδάτων. Εκεί σταματάνε. Δεν σου λένε το παρακάτω που λέτε εσείς. Εκεί σταματάνε. Ναι, αλλά για δείτε ποιες εταιρείες είναι από πίσω. Ότι αυτό γίνεται με ιδιώτες. Ότι υποτίθεται θα σου βάλουν έξυπνη γεωργία. Προσέξτε, έξυπνη γεωργία. Πιο έξυπνη από σένα. Που θα σου απαγορεύει εφόσον αυτή θα είναι έξυπνη και πώς θα παράξεις. Άρα θα είναι πιο έξυπνη από σένα, γιατί εσύ ο ήδη έξυπνος αγρότης δεν θα μπορείς να αντιπαραβείς, ας πούμε, με τα έξυπνα συστήματα που θα έχουν αυτά και θα σου λένε στο τέλος έλα εδώ και συμμορφώσου. Γιατί αν δεν συμμορφωθείς θα καταστραφείς. Γιατί εμείς έχουμε πλέον τον έλεγχο του νερού. Άρα εφόσον έχουμε τον έλεγχο του νερού, τι άλλο έχουμε? Ελέγχουμε την παραγωγή σου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σου δώσουμε πολύ νερό τώρα. Άλλαξε την παραγωγή, πήγαινε σε άλλο. Πάρε μια επιδότηση και μετά πέθανε. Λέει εδώ ο Νίκος. Αντιλαμβάνεστε πώς παίζετε όλα αυτά. Μια χαρά τα λέτε, θέλω να ακούτε και τους ακροατές για να προχωράει η συζήτηση. Λέει ο Νικόλας, περί παραπλήσεως αυτό που λέτε. Στην Ελλάδα, λέει η κύριε Λίκο, είναι εύκολο να πείσεις δυστυχώς ένα αγρότη να πάψει να παράγει, απλώς επιδοτώντας τον ή διορίζοντας τον σε κάποια θέση του δημοσίου ή σε κάποιο οργανισμό. Στην Ευρώπη όμως, που ο αγρότης και το επάγγελμά του είναι θεσμός που εμπνέει σεβασμό ακόμη, πώς θα πείσεις εκατομμύρια ανθρώπους να το εγκαταλείψουν και τι άλλο θα κάνουν? Εμείς είμαστε η ουρά αυτής της ιστορίας. Εγώ ρωτώ τι κάνεις με τις μεγάλες πρωτογενείς παραγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης, λέει. Μα να σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να απαντήσω και στον αγαπητό ακροατή. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Ρωσία μάλλον κερδίζει τον πόλεμο, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν ακούω και τίποτα να λένε τελευταία. Δεν κερδίζει κανείς, λέω εγώ. Είναι... Ωραία. Κανένας δεν κερδίζει. Αλλά για να μπορέσει να αντισταθεί μέχρι στιγμής αυτή η Ρωσία, το ξέρετε ότι έχει 85% επάρκεια σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα της. Και μέσα από εισαγωγές από Ισραήλ, από Βραζιλία και από Αργεντινή. Δηλαδή μετά την Κρυμαία το είχε προβλέψει αυτό. Το αντιλαμβάνεστε? Το είχε προβλέψει η Ρωσία. Έστω και για να αντισταθεί. Ότι πρέπει να έχει επάρκεια. Δηλαδή, αν εμείς ως έθνος, ως κράτος, δεν μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια στον πρωτογενή τομέα, τι θα είμαστε σε λίγα χρόνια? Έρμεο ποιον? Ενώ προσέξτε, εισάγουμε προϊόντα από την Τουρκία χωρίς δασμούς. Η Τουρκία στέλνει κανονικά στη Ρωσία αγροτικά προϊόντα. Και μάλιστα ΝΟΠΑ. Καλά, όλος ο ανατολικός κόσμος φουλάρει την πρωτογενή παραγωγή του. Αφήστε το, δεν είναι μόνο η Τουρκία και η Τουρκία. Φυσικά, λέει ο Χρήστος, καλημέρα. Λέει, δυστυχώς, κύριε Λίκο, όταν οι Έλληνες συνειδητοποιήσουν ότι έχουν μια οικονομία χωρίς πρότυπα ανάπτυξης, δεν θα υπάρχει επιστροφή. Ακούσατε, μήπως, λέει κάποιος στο κοινοβούλιο μεριά, να μιλάει για μαρασμό της υπαίθρου? Όχι. Γιατί δεν υπάρχει πλέον. Παλιότερα μιλάγαμε, αν θέλετε, για αποκέντρωση. Ή αν θέλετε, μιλάγαμε για περιφερειακή ενσωμάτωση. Δηλαδή, η κάθε περιφέρεια να ενταχθεί στο όλο σύστημα και να έχει τα πανεπιστήμια της, να έχει τον παραγωγικό της τομέα. Τα πανεπιστήμια ουσιαστικά να δουλεύουν ώστε να μένει ο κόσμος εκεί, να είναι κατά κάποιο τρόπο αυτόνομες περιοχές, οι οποίες να συμβάλλουν στο συνολικό ΑΕΠ. Γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα? Όμως, ξέρετε τι άλλο γίνεται. Εδώ είναι ότι. Ο λόγος είναι ότι εκτός από τη νεοφιλελευθερωποίηση της αγοράς γης, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της γης, εντάξει, συνέπεια και στόχος αυτής της υπαρπαγής είναι η ανατροπή των κοινοτικών δεσμών, των σχέσεων, των θεσμών των τοπικών πληθυσμών, η καταστροφή της κοινωνικής υποκειμενικότητάς τους, των τοπικών εθήμων, της τοπικής κουλτούρας, των πολιτισμών του, των πολιτισμικών τους πρακτικών και ο μετασχηματισμός εν τέλει του ανθρωπολογικού τύπου των τοπικών πληθυσμών. Γιατί εσείς κάποια στιγμή δεν θα έχετε χωριό. Δεν θα θυμάστε τη γιαγιά στο χωριό. Δεν θα θυμάστε την ελιά, τι είναι ελιά. Θα σε δείχνουν σε ένα τάμπλετ στο σχολείο. Θα είστε ένας αριθμός, απλά. Ένας αριθμός που δεν θα ξέρετε ποιος σας κυβερνά.
και το κράτος σας θα είναι η εταιρεία στην οποία δουλεύετε. Όπου θα υπάρχει κάποια στιγμή μακριά ένας αλγόριθμος, ο οποίος θα δίνει τις εντολές, διότι ο αλγόριθμος θα έχει περισσότερο μυαλό από εσάς. Λέει ο Βαγγέλης παραπλήσιος αυτό που λέτε. Μια ερώτηση λέει: για τα φθηνά εργατικά χέρια μετά τους προλετάριους γης, μόλις προχωρήσει η τεχνολογία προχωρά και φθηνίνουν και τα ρομπότ, οι εργάτες θα ανταγωνίζονται το κόστος και το σέρβις στο ρομπότ, τότε είναι που δεν θα τους χρειάζονται άλλο. Θα θέλουν να τους νομοποιήσουν. Το ίδιο και στα ξενοδοχεία. Βαγγέλης λέει από Φάλιρο. Μα καθόλου δεν θα τους χρειάζονται. Πολύ απλά γιατί θα έχουμε βιομηχανοποιημένου τύπου τροφή. Πώς να σου πω αυτό. Αυτό θα παράγεται σε κάποια εργαστήρια τα οποία θα καταλαμβάνουν τεράστιες άσεις. Δεν μας λένε για την ενέργεια πώς θα καταναλώνουν ή οτιδήποτε ή για το νερό που θα καταναλώνουν. Θεωρητικά θα είναι λιγότερο. Δεν θα χρειαζόμαστε τα λιπάσματα. Οπότε δεν θα έχουμε ανάγκη τους κακούς τους Ρώσους ό,τι αφορά το φυσικό αέριο για την κατασκευή των λιπασμάτων ή και το πετρέλαιο, αν θέλετε. Άρα εμείς θα μπορούμε να παράγουμε βιομηχανοποιημένου τύπου τροφής για όλους. Δηλαδή φανταστείτε σακιά μεγάλα τα οποία θα πολλούνται στα σούπερ μάρκετ και έτσι θα τρώει όλος ο κόσμος. Αυτό θα είναι. Αλλά σας λέω και πάλι, ο σύντροφος στην Ελλάδα από πού βγαίνει? Είναι από το συντρόφο. Είναι το ίδιο τραπέζι. Ότι παλεύουμε για το ίδιο ψωμί. Και κάπως έτσι ενώθηκαν οι άνθρωποι. Και παλεύανε, αν θέλετε, για τα υπάρχοντά τους. Αν σταματήσει αυτό που λέμε τροφή, η οποία τροφή είναι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή αυτό ότι κάθομαι σε ένα τραπέζι και τρώω και αναπτύσσω διαπροσωπικές σχέσεις, ουσιαστικά τα λεγόμενα συμπόσια, αν θυμάστε. Ήταν τροφή για σκέψη, τροφή για να αναλύσουμε την πραγματικότητα, πού πάμε, τι κάνουμε. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που απλά μπαίνει μέσα στα goodies, τρώει, την κάρει το στομάχι και φεύγει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί σας λέω ότι αυτό το θέμα με την τροφή αλλάζει ουσιαστικά και κοινωνικά και ταξικά και πληθυσμιακά αναπόσπαστες πτυχές της ελληνικής υπαίθρου του ελληνικού πολιτισμού. Γιορτή πατάτας δηλαδή στο αεροπέδιο Λασιδίου, κάποια στιγμή θα την βλέπουμε στα άλμπουμ ή ψηφιακά. Ποια άλμπουμ? Φρίσκι. Θα έχει απ' έξω φρίσκι και απ' έξω μια πατάτα ζωγραφισμένη. Γιατί εδώ τώρα τι γίνεται, πάμε για ιδιωτικοποίηση όχι μόνο κρατικής γης, δηλαδή βουνά, λίμνες κτλ. Εδώ πάμε σε αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Θες δεν θες, θα μου δώσεις το χωράφι σου. Γιατί εγώ θα σου απαξιώσω. Και μέσα από αυτή την ιδιωτικοποίηση των όλων αυτών. Προσέξτε κάτι άλλο που, τι γίνεται τώρα. Αποκρατικοποιούμε, ιδιωτικοποιούμε και κρατικές δημοτικές επιχειρήσεις. Οι οποίες και αυτές θα πάνε σε ιδιώτες. Σε σχέση, τι έχουν να κάνουν αυτές? Ίδρυψη, αποχέτευση, μάλιστα. Αυτή λοιπόν η συγκεντροποίηση της αγροτικής γης και η αυξημένη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και της μικροϊδιοκτησίας, οι εξώσεις, οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις κατοικιών αποτελούν κάποιες και τις βλέπουμε ήδη από αυτές τις εκδοχές της υφαρπτικής γης, οι οποίες έχουν άμεσες ταξικές, έμφυλες και φυλετικές επιπτώσεις. Εκεί είναι το όλο θέμα. Και δεν μιλάει κανείς. Άρα κύριε Λίκο, διαισθητικά πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει με τον αγροτικό ξεσηκωμό σε όλη την Ευρώπη είναι η κορφή του παγόβουνου στην ουσία? Όχι, εγώ πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει πιο κάτω. Είναι ότι καταλαβαίνουν πλέον, το έχουν καταλάβει το παράμυθι κύριε Σαχίνη. Δηλαδή κλιματικές κρίσεις και τα λοιπά χωρίς δίκαιη μετάβαση δεν τους λέει κάτι. Γιατί ουσιαστικά κάθε φορά εφαρπάζει κάτι από τη ζέπη τους και κάτι από τη γη. Το έχουν καταλάβει το παραμύθι και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει. Γι' αυτό και θα δείτε, η τιμωρία, ξέρετε ποια θα είναι. Η τιμωρία θα είναι ότι στις επικείμενες ευρωεκλογές θα δείτε να ανεβαίνουν τα δίθεν ακροδεξιά κόμματα. Και θα αναρωτιούνται οι βαθιστόχαστοι αναλυτές στις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Μα πώς έγινε αυτό? Φταίει ο λαός. Ναι, φταίει ο λαός. Να πώς έγινε. Δεν. Όταν ριζοσπαστικοποιείται ο λαός, θυμηθείτε και τι έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ριζοσπαστικοποιείται ο λαός, δεν σημαίνει ότι απαραίτητο το εκρεμές θα πάει προς τα αριστερά. Ειδικά όταν η αριστερά το μόνο που κάνει είναι να σου μιλάει για δικαιώματα φύλου και όχι για δικαιώματα εργασίας, για δικαιώματα αυθύπαρξης δική σου, για δικαιώματα γης. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Θα ριζοσπαστικοποιηθεί, ναι, μεν ο κόσμος, αλλά θα πάει προς τα δεξιά.
Και μετά θα λέμε, ουε, ημίν. Τι έγινε και πήγαμε όλοι στην ακροδεξιά? Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί από την αρχή δεν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και να το ερμηνεύσουμε. Είναι λογικό όταν τον πιέζεις τον άλλον, όταν το φορτώνεις συνέχεια, τον πιέζεις, πού θα γυρίσει? Θα γυρίσει περισσότερο στη θρησκεία, θα γυρίσει, αν θέλετε, σε εθνοτικά χαρακτηριστικά, και θα αρχίσει να είναι επιθετικός απέναντι σε αυτόν που έρχεται στον τόπο του. Λέει εδώ η Μαρία, ακούστε, λέει η Μαρία, εδώ στη Γερμανία, κύριε Λύκο, συζητάνε ήδη, ακούστε εδώ, για την καλλιεργησιμότητα του ικρανικού εδάφους, ότι είναι πολύ πιο γόνιμο το έδαφος από τη Γερμανία. Τα είπαν, λέει, σε πολιτικό debate δημόσια. Αρχίζει να αχνοφαίνεται ότι πάνε να αντικαταστήσουν τους ακριβούς Γερμανούς αγρότες, όπως υπολογίζουν, με τους καταστραμμένους από τον πόλεμο Ουκρανούς. Υπάρχει, λέει, και αυτή τη διάσταση. Άλλος φίλος. Μα υπάρχει αυτή. Η BlackRock το έχει κάνει αυτό, το ξέρετε, ότι έχει δεσμεύσει. Μέσα από το πακτολόδι δισεκατομμυρίων που έχει δώσει η Αμερική, η BlackRock έχει δεσμεύσει ήδη από τώρα καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Γιατί δεν τα λένε αυτά? Αλλά δεν ξέρω ποιες θα τους μείνουν. Προσέξτε τι σα λέω. Δεν ξέρω ποιες θα τους μείνουν και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Στην Ουκρανία δύο πράγματα παίζονται. Είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, εντάξει, σιτοβολώνας της Ευρώπης, και από την άλλη είναι σπάνιες γεές. Αυτό το έχουν χάσει ήδη. Χάρκοβο κτλ. Ακούστε λίγο τα μηνύματα και να δώσετε μια απάντηση. Από τα Πατήσια ο Γιώργος λέει, πριν 40 χρόνια ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδας ήταν τουλάχιστον 30% του πληθυσμού, τώρα είναι ίσως γύρω στο 4%. Πόσο να τον πάνε, μέχρι ποιο, 0,3%? Άλλος λέει εδώ, Σπύρος, η ταινία «Ο Χόρταγος» με τον αξέχαστο Γκιονάκη είναι όλη η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Άλλος λέει ο Νίκος, πιο χάλια δεν γίνεται, το έχει τερματίσει η κερδοσκοπία. Η μόνη λύση θα ήταν να το γυρίσουμε σε ελαφριά συζήτηση, αλλά τα έχουν πιάσει όλα, ακόμη και τα ελαφριά. Τι να πεις για ποδόσφαιρο, πέφτει στην παραπολιτική, για τον καιρό πέφτει στην κλιματική αλλαγή, για γυναίκες πέφτει στο θέμα φύλων, δεν έμεινε τίποτα. Η Εύα λέει, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε να φάμε για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Ο Νίκος λέει ότι το συμπόσιο και η συντροφιά δεν σχετίζει με τον ελληνικό πολιτισμό, για να μην τα πάμε όλα εκεί, ότι και καλά κάποιοι μισούν τον πολιτισμό. Αυτός είναι ένας πανανθρώπινος πολιτισμός, δεν είπε κάτι διαφορετικό. Και ο Λύκος, και τέλος, ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλημέρα λέει, κύριε Λύκο, πέρασα το Σαββατοκύριακο στην πολύ παθη Βόρεια Εύβοια, έχω σπίτι στο χωριό Φαράκλα. Είπα το μεσημεριανό να κατέβω για ένα καφέ δίπλα στη θάλασσα και πήγα στην Αγία Άννα, μεγάλο χωριό της περιοχής, σωστά. Όχι καφετέρια δεν είδα, αλλά ούτε άνθρωπο. Το μαντούδι δε όλα κλειστά και δεν έχει μείνει τίποτα. Δυστυχώς, θλίψη και εγκατάσταση. Η Εύβοια ερημοποιείται η ύπαιθρος. Ερημώνεται, μάλλον, να σου το πω, και έτσι και ερημοποιείται λόγω των νερών και τα λοιπά και με τα διάφορα. Τι θα έπρεπε να γίνει? Έργα τα οποία κάνουν. Τι θα έπρεπε να γίνει? Ότι... Ναι. Τι θα έπρεπε να γίνει? Η απληθία του συστήματος, κύριε Σαχίνη, φέρνει έλλειψη πόρων και πείνα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Η απληθία του συστήματος φέρνει έλλειψη πόρων και πείνα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Θυμάστε καβαλιότερα που λέγαμε ότι ενώ η Κίνα και η Ρωσία εφαρμόζανε στρατηγικές μέλλοντος, γεωστρατηγικές, εμείς στη Δύση κάναμε commodity. Αυτό έχει γίνει ακόμα και τώρα, την ώρα που χανόμαστε. Ο άλλος κοιτάει πώς θα φτιάξει θετική τροφή για να φτιάξει startup, χωρίς να βλέπει ότι μετά από 15 χρόνια θα πεινάσει και ο ίδιος. Δεν τον ενδιαφέρει. Απλά εδώ, επειδή μιλάμε για μια νέα νεοφεουδαρχία, είναι απλά μια τάξη η οποία αποφασίζει για μας πριν από εμάς, και από εκεί και πέρα δεν ενδιαφέρεται κανείς για το λαό. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάμε πλέον για κοινωνικό μετασχηματισμό. Δείτε τις πολιτικές. Δείτε τις πολιτικές, όλοι που μιλάνε, μιλάμε για κοινωνικό μετασχηματισμό. Μιλάμε δηλαδή ότι θα μπορέσουμε να παράξουμε ανάπτυξη. Και πώς? Και ανάπτυξη για ποιους? Ακούτε, πράσινη ανάπτυξη. Σας είπε ποτέ κανένας για ποιους είναι αυτή η πράσινη ανάπτυξη? Για ποιους? Για μένα, για σας, για τους ακροατές σας, για ποιους? Δεν το λέμε πια αυτό. Γιατί ουσιαστικά η οικονομία έχει υποκαταστήσει την πολιτική. Έρχονται απ' έξω εντολές από το Διευθυντήριο των Βρυξελών και λένε: πρέπει να περάσετε αυτό το νόμο μέχρι τότε. Πρέπει να περάσετε τον άλλο νόμο μέχρι τότε. Αλλά κανένας δεν αντιδρά. Και σιγά σιγά βλέπουμε τα επίχειρα αυτών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι
Απουσιάζει η πολιτική από την καθημερινότητά μας. Απουσιάζει η πολιτική από τη ζωή μας. Σας λέω και πάλι, κύριε Σακίνη, και θέλω να το βάλετε αυτό μέσα από τις έγκριτες και πολύ έτσι διεισδυτικές εκπομπές σας. Πείτε τους και πείτε σε αυτούς που διοικούν την Κρήτη, δεν ξέρω ποιοι είναι, πώς βλέπετε την Κρήτη μετά από 4-5 χρόνια. Τι θα παράγει. Ποια θα είναι η πληθυσμιακή σύνθεση. Σε ποιους τομείς θα βασιστεί. Και πώς θα τρέφεται αυτό το μέχρι πρώτην ως αυτόνομο νησί. Πείτε το. Να δείτε ότι δεν θα πάρετε απάντηση. Και δεν θα πάρετε απάντηση γιατί απλά εδώ εμείς έχουμε καταντήσει με τα πράτες. Παίρνουμε χρήμα, δίνουμε χρήμα. Απλά για να υπάρχουμε. Χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική. Και αν θέλετε και χωρίς εθνική συνείδηση. Ναι, δεν τρέπομαι να το πω. Πιστεύω στην πολιτισμική σύνθεση των λαών, πιστεύω στη δημοκρατία, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια εθνική συνείδηση. Αν τα χάσουμε όλα αυτά, τι θα είμαστε. Αν η Κρήτη χάσει όλα αυτά που έχει. Τα χάσει όλα. Είδατε τι έγινε με τη ρακή ή οτιδήποτε. Και άλλα παραγωγικά βασικά προϊόντα. Τι θα είναι η Κρήτη. Θα είναι απλά ένας χώρος, αλλά δεν θα είναι χώρα με πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Όπως σας έχω πει και παλιότερα και από ό,τι είδα το υιοθέτησε και ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα. Βασίλης Λύκος, θέλω να τον ευχαριστήσω για τα σημερινά του σχόλια στα μικρά και μεγάλα κάδρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Ιδιαίτερα. Απλά το μόνο που θέλω να πω είναι ότι τελικά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ουσιαστικά το ότι όταν ενισχύονται αυτές οι συλλογικότητες, όταν ενισχύονται δηλαδή το να παλεύουμε για κάποια δικαιώματά μας μέχρι πρότινος ή για κάποιους κοινούς στόχους, ουσιαστικά μόνο έτσι μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το ιδεολογικό AIDS που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Βασίλης Λύκος, καλημέρα.